Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό. Breakfast FM με το Μιχάλη. Στα βράχια πάνε γενικά η κατάσταση. Ναι, τα ναι. Σχολεία θα ανοίξουν. Ναι, 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 ναι. Λένε ότι θα ανοίξουν και τα σχολεία. Όλα. Παιδιά, τα μικρά παιδιά. Ναι. Άσε τα, δεν λέω τα ναι. Γυμνάσιο κτλ. Αυτά βγαίνουν έξω, πάνε και μείνουν μπυρόνια. Ναι. Τα μικρά παιδιά πρέπει να έχουν τρελαθεί. Έχουν τρελαθεί. Μέσα σε σπίτια, μέσα σε δωμάτια. Δεν βγαίνουν, δεν πάνε στου φίλου του, δεν κάνουν τίποτα. Τίποτα. Θα ξεκινούν στι παιδικέ χαρέ κτλ. Δηλαδή, ναι, όντω είναι πρόβλημα. Παίζει μέσα σε λίγα τετραγωνικά ή πολλά, δεν έχει σημασία. Τι να κάνουμε τώρα, θα πάνε κάποια στιγμή. Υπομονή λίγο. Έχουν αρχίσει αγριέμουν τα παιδιά. Γιατρέ, ο γιο με σημαδεύει συνέχεια με ένα πιστολ. Τι να κάνω, δεν είναι τίποτα, μια γκανγκστεντερίτιδα. Έχει πολύ ωραία. Έλα, Λίκη μου, εσύ. Ναι. Μπράβο. 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Αλή, και σου τηλεφωνούμε γιατί μάθαμε ότι έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα. Ναι. Και το μάθαμε από το εξής μήνυμα. Λέει: θα ήθελα να μπορέσετε να πάρετε την Αλίκη τηλέφωνο να της πείτε ότι ο κουμπαρούλης της εύχεται να τα εκατοστήσει και να είναι πάντα ευτυχισμένη. Να μην στεναχωριέται, λέει, γιατί όταν ανοίξουν θα πάμε στα καλύτερα κλαμπ να γιορτάσουμε τα γενέθλιά μας, μιας και έχουμε με μία μέρα διαφορά. Επίσης, λέει, θα ήθελα να της πείτε ότι τώρα που κλείνει τα 28, να μην αγχώνετε καθόλου, θα της κάνω δώρο εγώ μποτοξάκι, λέει ο Λεωνίδης. Ορίστε, ορίστε. Okay, χρόνια ορίστε πολλά. Ορίστε κουμπάρουλης δώρα. Είδες. Να σου πάει και βόλτα. Έτσι, έτσι, έτσι. Είδες να έχεις καλούς κουμπάρους. Έτσι. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Αλίκη μου. Είχε και εκείνο τα γενέθλιά του, να σου πω και αυτού χρόνια πολλά. Έτσι, έτσι, για να βγάλεις την. Έτσι, να βγάλεις την υποχρέωση, μια χαρά είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, Τζάλιν, καλημέρα. Και όλους όσους περιμένουν να ανοίξει, ρε παιδιά, να ανοίξει, να τελειώνει. Αλλά να ανοίξει, αλλά να είναι υγιής ο κόσμος. 4.000 κρούσματα και 4.000. Anyway, θέλω να πω, δηλαδή, να κάνεις το κέφι σου, να βγει. Να το κάνουμε το κέφι μας. Έτσι, να μπει σε καμιά θαλαμιγό. Βέβαια, σαν θαλαμιγό. Καθημερινό πράγμα. Ναι, εντάξει, να σου πω ότι θα μπορούσε να είναι καθημερινό. Ρε παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ευχαριστημένοι με τη δουλειά του. Εγώ είμαι ευχαριστημένο. Ναι, ναι, σωστά. Αλλά αν μου λέγε, έλα εδώ, τι θε να κάνει κάτι άλλο που να κάνει τώρα, θα ήθελα να ήμουν καπετάνιο σε θαλαμικό. Αλήθεια. Αλλά από τι μεγάλε, όχι τι. Αυτέ που έχουν τι πισίνε που. Γιατί για να είσαι ο καπετάνιο, πρέπει καταρχήν να ξέρει γλώσσε, να είσαι πολύ ευγενικό κάθε βράδυ. Όπω κάθονται στο ρέστορα το μεγάλο, έχει και έναν που τον τιμά και τον έχει δίπλα σου. Ωραία πολύ ωραία πράγματα. Τύπου love boat. Ναι, έτσι, έτσι. Και ό,τι χρειαστεί ακόμα. Δηλαδή και να επικοινωνήσει, αν ξέρω εγώ, βγαίνει και λε, παιδιά, έχω καλά και κακά νέα. Βγαίνει στη γέφυρα. Ναι. Τι θέλετε να ακούσετε. Ναι. Λέει τα καλά πρώτα. Ωραία, λοιπόν, ξέρετε κάτι. Πάμε για 14 Όσκαρ. Τι χιούμορ! Δεν το κατάλαβε. Όχι! Τιτανικό ρε, πώ έχει πάει. Είδε με το που βάζω κάτι στα χείλια μου, είναι σαν να βάφομαι. Τρομερό! Ναι, 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 γιατί είναι άχρωμα. Μήπω πάμε να κάνω τα του μόνο. Πάντω γενικά τα κορίτσια να προσέχετε το πρωί που βαφώσαστε μερικέ, είσαστε σαν χρωματολόγιο τη Vive Chrome. Ρυσί, Μιχάλη. Δηλαδή τώρα. Σα ζέμπρε. Όχι, Μιχάλη δεν είναι. Εντάξει, το παρακάνω μερικέ φορέ. Το έχω πιάσει στον εαυτό μου, αλλά εντάξει, θέλει μια προσοχή. Για να προσελκύσεις κορίτσια, τον άντρα των ονείρων σας. Α, εμένα δηλαδή. Εσένα δηλαδή. Για λέγε. Προσπάθησε να έχεις τη δική σου ζωή, είτε είσαι σύγκλη είτε όχι, και θα σε βοηθήσει να έχεις μια ευτυχισμένη σχέση ή να προσελκύσεις. Όχι, δεν έχω τέτοια. Αυτά τα παράπλευρα είναι. Άκου τώρα, αυτό θα είναι, δεν τα μπορώ. Χώρο στη ζωή σου και στο σπίτι σου, δηλαδή άδεια σε μερικά συρτάρια και κοιμήσου στη μία πλευρά του κρεβατιού, σε αυτή που θα κοιμώσουν αν ήσουν σε σχέση για να τον προσελκύσεις. Βασικό τύπο. Α, δηλαδή. Άδεια για να βάλει τα καινούρια που θα έρθει. Μου μιλά για προετοιμασία δηλαδή. Τα tips είναι και να τον προσελκύσεις. Ρε εσύ Μαρία, φορά να μείνει εκεί, φτιάξε ένα όρομα λέγεται. Κάνε και ναι. Και πού να πάω με το lockdown, ωραίος πού να πάω. Τρόπος. Κάνε και ότι έπεσε κάτι, σκύψε κάτι. Ωραίος τρόπος, ναι. Και έχω και άδεια συρτάρια για να βάλεις τα πράγματά σου. Μα είναι δυνατόν. Σου έχω αδειάσει 2-3, αλλά δεν χωράνε. Παιδιά με τα συρτάρια βίδωσα χθες. Γιατί πες μας, βίδωσε, βάζατε το συρτάρι. Κάνω περιήγηση στο σπίτι. Ναι, γιατί. Κάνει περιήγηση. Έτσι να δω, να θυμηθώ τα δωμάτια. Ναι, και. Ανοίγω να λέω, τι είναι αυτό εδώ. Ανοίγω ένα συρτάρι σε μία από τις κρεβατοκάμ. Σε μία. Και βρήκα μέσα φραπέ μισοτελειωμένο με. Ποιο το έχει αφήσει, ποιο το έχει αφήσει. Αυτή! Ναι. Το κυρία. Το κυρία. Παιδιά, εντάξει, ξέρω το καφέ.
Με ζητάει, το είχε ξεχάσει. Το βάλε εκεί για να συνεχίσει να κάνει και το είχε αφήσει. Ανοίγω την πόρτα. Ανοίγω το σιρτάρι. Το σιρτάρι. What the fuck, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό εκεί. Χριστέ μου. Εσύ που ανοίξει τα σιρτάρι, εσύ τι θε. Ότι τον έφυγε. Θέλω να δω τι έχει μέσα το. Το σιρτάρι, δεν ξέρει. Όχι, δεν αμύθι, κυρία. Από τα 150 σιρτάρι. Αμύθι. Θε μου! Έφτιαξε. Πόσο φλάκα είσαι. Καλημέρα. Καλημέρα, ποιο είναι. Κυριάκο. Κυριάκο, έχετε βγάλει τρίτη και έκτη δημοτικού. Ναι, ναι, ναι. Και λύκειο. Δεν με αφορά το λύκειο, δικό σα θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε. Πόσες γωνίες έχει ένας κύκλος, Κυριάκο μου? Δεν έχει γωνίες. Δηλαδή? Καμία, ναι. Μπράβο. Ποιο δέντρο βγάζει ρετσίνη? Ο Πέφκος. Πόσοι παίχτες παίζουν κανονικά τένις? Δύο. Ναι! Ποια είναι από τα πιο ξενέρωτα που μας λες? Ποια είναι τα tips και συμβουλές? Ναι, έχεις πει κι άλλα ξενέρωτα. Έχω πει κι άλλα. Αυτές οι στάσεις του σεξ. Γιατί, αυτά είναι ενημέρωση. Ναι, αλλά είναι ξενέρωτα. Δεν μας έχεις πει κάτι σοβαρό, κάτι αηδίες, κάτι αυτά. Παιδιά, αυτά κυκλοφορούν. Να ανάβουμε κεράκια. Γιατί έχεις πει κάτι πιο σημαντικό? Πάρα πολλά. Τι? Όντως. Η κούνια μπέλα. Τι είναι η κούνια μπέλα? Ο κλαδόν με τα πόδια σου περασμένα πάνω από τα δικά του. Πηγαίνετε μαζί πέρα δόθε. Αποδίδει τόσο σε αργό όσο και σε γρήγορο ρυθμό. Κουνιαμπέλα! Σιγά, εσύ λες και είσαι τσίρκο, σιγά! Όχι, ρε, κουνιαμπέλα είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, και πάνε πέρα από το άλλο. Ο Νιαγάρας. Ο Νιαγάρας! Έχεις ξανακούσει τέτοια? Όχι. Από μένα τα ακούσει, γιατί έκατσα και το ψάξα. Είναι ο Νιαγάρας. Βρίσκεστε στον καναπέ. Ναι. Εκείνο ανάσκελα με το κεφάλι στο πάτωμα. Σα, στο πάτωμα, ναι, ναι. Και τα πόδια στο κεφάλι του καναπέ. Εσύ κάθισε από πάνω. Είναι σαν να κατεβαίνει τον Νιαγάρα. Εντάξει. Σιγά εσύ Νιαγάρα. Ο Νιαγάρας. Το μπαλαρινάτο. Μπαλαρινάτο, τι κάνουμε εκεί? Τέτοιες στάσεις δεν τις έχεις ξανακούσει. Δινόμαστε μπαλαρίς, πραγματικά δεν τις έχω ξανακούσει. Είστε όρθιοι. Τον αγκαλιάζεις με τον απόδι λυγισμένο και κάνετε σεξ. Μπαλαρίνα. Α, παιδιά, παιδιά, θέλει καλή φυσική κατάσταση να κάνεις αυτές τις στάσεις. Εσύ μπορείς, γιατί είσαι και λεπτή. Εγώ μια χαρακτήρα και μπαλαρινάτο. Άκου τώρα εδώ. Η στάση. Μία παρά 20. Μία παρά 20. Πες μου ότι υπάρχει τέτοια στάση. Εσύ είσαι εξαπλωμένη ανάσκελα και εκείνος μπρούμητα από πάνω σου και σχηματίζεται κάτι σαν χ. Είναι μία παρά 20. Μία παρά 20 είναι, ναι. Το μαγικό βουνό. Το μαγικό βουνό, ποιο είναι, καλέ. Είναι το μαγικό βουνό πάλι. Κάθεστε ο ένας απέναντι τον άλλον με πόδια λυγισμένα. Τα δικά σου περασμένα από πάνω του. Τα χέρια σας τεντωμένα στο ύψος των ώμων. Οι παλάμες ακουμπάνε στο στρώμα. Δώσ' του. Α, μάλιστα, πάρα πολύ. Τι γνώσεις αυτή η παιδιά, δηλαδή δεν ξέρεις τι γνώσεων. Το καλό. Έχει άλλο. Η σεξι πλήση. Τι είναι η σεξι πλήση? Τι είναι αυτό? Εκείνος κάθεται πάνω στο πλυντήριο. Εσύ ο κλαδόν από πάνω του. Ναι. Ανεβαίνετε λίγο πριν το στύψιμο. Εντάξει, σε άλλο επίπεδο η εκπομπή, ναι, παιδιά. Αλλού. Σε άλλο επίπεδο. Δεν θα ξαναμιλήσεις για τέτοια. Όχι, πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν ξαναφας πίτσα. Τι? Πες το μας αυτό και μας αρέσει η πίτσα. Η πίτσα Μαργαρίτα πήρε το όνομά της από την βασίλισσα του Σαββόη. Το 1889 ο σεφ Ραφαέλ Εσπόζιτο έφτιαξε για τη βασίλισσα Μαργαρίτα μία πίτσα με ντομάτα, βασιλικό και τυρί, ώστε να αντιπροσωπεύει τα χρώματα της σημαίας Ιταλίας. Η πίτσα αυτή πήρε τελικά το όνομα της βασίλισσας. Τι ωραίο, παιδιά! Παιδιά, ναι! Η ίδια η λέξη μετράει απίστευτα πολλά χρόνια ζωής. Καταγράφτηκε για πρώτη φορά το 997 μετά Χριστόν. Ούτε καν το 1000. Wow. Ναι. Στην Γκαέτα, καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και της νότιας Ιταλίας. Απίστευτη ποσότητα κομματιών καταναλώνεται ανά δευτερόλεπτο στον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα που έγινε το 2019, 350 κομμάτια πίτσας καταναλώνονται στον κόσμο κάθε δευτερόλεπτο. Τι λες τώρα, παιδιά. Η μακροβιότερη πιτσαρία του κόσμου βρίσκεται στην Ιταλία, βεβαίως. Η Antica Pizzeria Πορτάλμπα στην Νάπολη της Ιταλίας άνοιξε το 1830. Wow. Wow. Και από τότε δεν έχει σταματήσει ποτέ να σερβίρει λαχταριστές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο. Τι ωραία, παιδιά. Η πίτσα που έχει σπάσει ρεκόρ Γκίνες ζύγιζε 5 τόνους. Πίτσα Μαργαρίτα. Τέλειο. Και πώς λέγεται το τραγούδι που θα παίξω? Πώς Μαργαρίτα. Μαργαρίτα Έλβις. Ναι, μα έγινε ψηλός άλλος εσωτερικός. Τι? The Crown, ο σχεδιαστής της παραγωγής της σειράς. Ναι. Πήγε σε ξενάγηση στο παλάτι του Buckingham για να δει γενικά χώρους. Ναι. Πρόσεξε με. Ναι, ναι. Παρόλο που η βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου και οι προσκύμενοι στα μέλη της εκεί κτλ. Δεν έχουν επιτρέψει ποτέ επιτόπια γυρίσματα, ο σχεδιαστής παραγωγής της σειράς βρήκε ένα δημιουργικό τρόπο να περιηγηθεί και δεν είχε πρόσβαση στις αίθουσες. Επειδή δεν είχε πρόσβαση. Ναι. Τι έκανε? Έκανε αυτό που κάνουν όλοι. Έδωσε 26,5 αγγλικές λίρες και μπήκε μέσα. Σοβαρά.
ως επισκέπτης. Ως επισκέπτης. Πέσανε τα στήριγματα. Τι είπαμε, Βασίλη, ήρθα τόσο τσόγλανος από κάτω. Είπα αυτή, I don't give a fucking shit about him. Μιλάει άσχημα, Βασίλητσα. Το μόνο που μπορούσα λέει, να σκεφτώ ήταν πώς θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε αυτές τις αίθουσες σε χώρους όπου θα μπορούσε να εκτυλιχθεί δράση, όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν να συζητήσουν και θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον, είπε αυτός. Ναι. Καλά τα λέει. Ναι, ναι. Οι ιδιωτικοί χώροι της βασιλικής οικογένειας δεν περιλαμβάνονται στις περιηγήσεις, αλλά ο Μάρτιν Τσάιλς χρησιμοποίησε τις γνώσεις από άλλες πηγές για να δημιουργήσει τα σκηνικά. Κοίτα, είναι πανέξυπνος. Το τσοκλάνι. Ναι, μια χαρά. Ναι, αλλά όλοι το βλέπουμε το. Να κόψει βέβαια να βρει τη λύση. Εντάξει. Γιατί το Πάσχα φτιάχνουμε τσουρέκια? Γιατί? Το όνομα τσουρέκι καταρχήν προέρχεται από την τουρκική λέξη τσορέκ, που αναφέρεται σε οποιοδήποτε ψωμί είναι φτιαγμένο με ζύμη που περιέχει μέσα μαγιά. Α, δεν το ήξερα αυτό. Έτσι. Εκτός από το τσουρέκι υπάρχουν και άλλες ποικιλίες πασχαλινού ψωμιού, λαμπροκούλουρα, λαμπρόψωμο κτλ. Ναι, ναι, ναι. Το σχήμα των πασχαλινών ψωμιών ποικίλει ανάλογα με τις τοπικές παραδόσεις. Το πιο γνωστό είναι φυσικά η πλεξούδα. Α, βέβαια, ναι. Με ή χωρίς κόκκινο αυγό μέσα. Οι πλεξούδες και οι κόμποι προέρχονται από τους ειδωλολατρικούς χρόνους ως σύμβολα για την απομάκρυση των κακών πνευμάτων. Κάνανε πλεξούδες, Τσουρέκια, ναι. Ανάλογα με το σχήμα που έδιναν στις κουλούρες που έφτιαχναν παλαιότερα, είχαν και διάφορα ονόματα. Ναι. Είχαν τα κοφίνια, τα καλαθάκια, δοξάρια, αυγούλες, κουτσούνες, κουζουνάκια κτλ. Τι λες τώρα? Έτσι, κάνα τσουρέκια. Ναι. Εσύ πότε θα μας τα κάνεις? Ποια? Τσουρέκια, εσύ. Ωραία, τέλειωσε αυτό το υπέροχο θέμα. Καλημέρα. Καλημέρα, για ακούστε τον ήχο. Τι γίνεται, τι κάνω? Φυσάω κάτι. Όχι, τι κάνω? Δεν έχω ιδέα. Okay. Γραμμή 6. Η πιο ειλικρινής απάντηση. Ναι, ναι. Μήπως σκουπίζουμε κάτι στο τραπέζι? Όχι, όχι. Ρίχνω νερό με πίεση? Όχι, καμία. Παιδιά, βάφω τον τοίχο. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.